Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μόλις 40 μέρες που μεσολάβησαν από την προηγούμενη συνεδρίασή μας περίπου, τη διαζώσεις, λέω, αν εξαιρέσουμε αυτή την ευνηδιαστική της 12ης Αυγούστου, θα πω κάποια πράγματα μετά, γίναμε μάρτυρες ξανά για πολλωστή φορά, στην ουσία κάποιων που υπόθηκαν, θεωρούμε σαν λαϊκή συσπήρωση, κάποιων που υπόθηκαν γεγονότων αυτής της περίοδου και από τον Δήμαρχο, από τον κύριο Δήμαρχο και από άλλους. Γίναμε μάρτυρες ξανά για πολλωστή φορά ενός κράτους εχθρικού απέναντι στον ίδιο το λαό, επικίνδυνου για τις ζωές και τις περιουσίες μας, ανίκανο να μας προστατέψει από την εγκληματική ασυδοσία κάποιων μπροστά στα κέρδη τους. Είδαμε την Αττική, για παράδειγμα, να καίγεται πάλι και η φωτιά να επεκτείνεται αυτή τη φορά και μέσα στον οικιστικό ιστό της Αθήνας, αποδεικνύοντας την πλήρη χρεοκοπία του κυβερνητικού σχεδιασμού που διαφημίστηκε με μεγαλοστομίες και τελικά θαύτηκε στις τάχτες. Η κυβέρνηση είναι ξανά υπόλογη για την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας και αυτό αφορά και την πόλη μας και το δάσος του Σέιξου, για παράδειγμα, και ευρύτερα την περιοχή. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των δασών, με επίκεντρο την πρόληψη που δεν υπάρχει πουθενά στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Και όσο εξοργιστικό είναι το γεγονός της έλλειψης ενός τέτοιου σχεδίου σε όλη τη χώρα, άλλο τόσο εξοργιστικές είναι και οι φτηνές δικαιολογίες που επιστρατεύει κάθε φορά η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου να κρυφτούν οι εγκληματικές ευθύνες της. Την ίδια ώρα, με τους μισθούς και τα εισοδήματα της πλειοψηφίας των εργαζομένων και των επαγγελματιών καθυλωμένα εδώ και χρόνια, η ακρίβεια τσακίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με αποτέλεσμα πάνω από το 50% των ελληνικών οικογενειών να μην μπορέσει και το φετινό καλοκαίρι να πάει ούτε για 5 μέρες διακοπές. Και πού να πάει, φυσικά, όταν αντίκρισαν τους λογαριασμούς του ρεύματος εκατοντάδων ευρώ, τις αυξήσεις σε βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, το φόρο ειδικά σε εμάς τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες κάθε κλάδου να διπλασιάζεται και να τριπλασιάζεται, τουλάχιστον με την εφαρμογή του τελευταίου εκτρωματικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή μιλήσαμε και για Χαλκιδική, αντίκρισαν τις απίστευτα υψηλές τιμές. Δεν νομίζω ότι έβρισκε κάποιος κάτω από 120 ευρώ βραδιά σε οποιοδήποτε κατάλημα της Χαλκιδικής. Αυτό το τουριστικό παράδεισο, λοιπόν, που σε έναν Δήμο, στον ίδιο Δήμο, μέσα σε λίγες μέρες γίνανε αυτά τα τραγικά εγκληματικά περιστατικά και στην κατασκήνωση και στο Λούνα Πάρκ, που λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς κανέναν έλεγχο. Τα παρακολουθούμε σοκαρισμένοι ίσως αρκετοί, αλλά και παρακολουθούμε ταυτόχρονα και τις ευθύνες από το Δήμο, το Υπουργείο, την περιφέρεια να πηγαίνουν μπαλάκι για ακόμη μια φορά ο ένας τον άλλον. Για μέρες σε αυτό τον Δήμο δεν είχαν νερό, σε αυτό τον τουριστικό παράδεισο, ούτε για να πληθούν, και αφήνουν και τις μαφίες να μετατρέπουν σε Τέξας με πυροβολισμούς τις παραλίες μας. Και γυρίζοντας στα θέματα αυτά, λοιπόν, της ασφάλειας, θέσατε, κύριε Δήμαρχε, και επαναλάβατε και σήμερα, σαν πρωταρχικό λόγο της μετεγκατάστασης των σχολείων που στεγάζονται στα 5 απαρχαιωμένα λιώμενα, την ασφάλεια, και σωστά. Και δεν σας κάναμε κριτική γι' αυτό, αν και ποτέ δεν είδαμε ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα των ελέγχων. Τώρα λέτε ότι μιλάνε για κάποια, για πιθανή ακαταλληλότητα ή για άμεση επικινδυνότητα στα 2 κλπ. Εμείς δεν διαφωνούμε, για να ξεκαθαρίσουμε, σε τι κάνουμε κριτική. Δεν διαφωνούμε με τη μετεκατάσταση από τα λιώμενα, εφόσον αποδεικνύονται επιστημονικά επικίνδυνα. Το ζήτημα είναι τι σχέδιο έχετε ως διοίκηση για αυτά τα 5 σχολεία και γενικά για το ζήτημα της σχολικής στέγης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και αυτό σας το είπαμε όχι τώρα το καλοκαίρι με την τελευταία ανακοίνωση που βγάλαμε τον Ιούλιο. Σας το είπαμε από τον πρώτο μήνα της θητείας σας. Σας το επαναφέραμε με ερωτήσεις σε λογοδοσίες το Φλεβάρι, τον Απρίλη. Είναι, νομίζω, το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο από άποψη διεκδικήσεων φορέων συλλόγων γονέων. Δηλαδή, ποιοι έρχονται εδώ να διαμαρτυρηθούν ή να θέσουν ένα πρόβλημα ζήτημά τους, τουλάχιστον αυτούς τους πρώτους 8 μήνες. Έχετε πει ότι θα το φέρετε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι όντως της Τετάρτης, αν θα είναι. Δεν θα είναι αυτό, για ακόμη μια φορά. Πριν την προχτεσινή σας συνέντευξη, διέρεαν σε κάποια μέσα τοπικά ότι θα μιλήσετε για τη σχολική στέγη και πάλι, κατά τη γνώμη μας, τζίφος. Μόνο ρίχνετε τον μπαλάκι των ευθυνών στους προηγούμενους ή στο Υπουργείο, λέγοντας ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα το πού θα φοιτούν τα παιδιά. Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, όντως, η συγκεκριμένη. Είναι όμως δική σας αρμοδιότητα σε τι κτίρια θα στεγάζονται τα σχολεία που θα φοιτούν τα παιδιά μας.
Πάλι καμία κουβέντα λοιπόν για το τι θα απογίνουν, για παράδειγμα, τα 5 οικόπεδα όπου θα απομακρυνθούν ή θα γκρεμιστούν τα λιόμενα. Έχετε σχέδιο για ανέργερση νέων σχολικών κτηρίων σύγχρονων ασφαλών με εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση. Μετά από 8 μήνες εμείς σας κάνουμε κριτική και μπορούμε να απαντήσουμε. Όχι. Αυτό φαίνεται ότι δεν έχετε. Πιέζετε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση που δεν δίνει χρήματα. Ναι, πρέπει να πιεστεί να δώσει χρήματα όμως. Αν κρίνουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, είναι δίκαιο για τα παιδιά μας και για τα σχολεία. Όχι, δεν θεωρούμε ότι πιέζεται την κυβέρνηση. Κινητοποιείτε τους πολίτες να διεκδικήσουν νέα σχολικά κτίρια. Όχι. Εκεί διαφωνούμε λοιπόν και γι' αυτό όσο μένετε αδρανεί σε αυτά τα ζητήματα, λέμε ότι παίζετε το παιχνιδάκι του Υπουργείου που όπου δεν μπόρεσε να προχωρήσει συγχωνεύσεις και καταργήσεις και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε όλη την Ελλάδα σχολείων εξαιτίας των κινητοποιήσεων γονέων εκπαιδευτικών μαθητών, κάνει τώρα αλχημίες με εγγραφές και διαγραφές μαθητών για να μειώσει τμήματα και κόστος για το κράτος, με τίμημα φυσικά τη μόρφωση των παιδιών μας, που εν έτη 2024 αυτή στριμώχνεται σε 30 τμήματα. Κόπτεστε για την ασφάλεια και καλά κάνετε, αλλά στείλατε εργολάβους μέσα στον Αύγουστο να τοποθετήσουν γυψοσανίδες σε τάξεις και να τις χωρίσουν στη μέση. Και αναρωτιόμαστε, πήραν άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία για τέτοιου είδους παρεμβάσεις? Έγινε έλεγχος από υγειονομικές υπηρεσίες για την καταλληλότητα των παρεμβάσεων αυτών? Κατέθεσαν κάποια έκθεση άδεια σε αρμόδιες υπηρεσίες? Είναι ασφαλές δηλαδή αυτό ότι θα χωρίζονται οι τάξεις στη μέση με αυτά τα τμήματα, τα πολυπληθή? Επίσης, ευνηδιαστικά χωρίς συζήτηση, και αυτό το αποδείξατε με την ίδια σας. Με το εκτός ημερησίας που στείλατε τελευταία στιγμή πριν μια ώρα, πριν αρχίσει το Συμβούλιο. Χωρίς συζήτηση. Γιατί λέτε ότι συζητάτε, έχετε διάλογο. Ούτε καν ενημέρωση, ούτε στους γονείς, από ό,τι μάθαμε, ούτε καν στη διεύθυνση του 27ου Δημοτικού Σχολείου στην Τούμπα. Πήρατε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αυγούστου να μεταφερθεί εκεί το 48ο νηπιαγωγείο που έληξε η μίσθωσή του κλπ. Με ποια κριτήρια λοιπόν αποφασίσατε αυτή η μεταφορά και πόσο ασφαλής θα ήταν η συνύπαρξη παιδιών 4 ετών με 11-12. Με το κτίριο αυτό να έχει αίθουσες μόνο στον πρώτο όροφο κλπ. Κλπ. Δεν το συνεχίζω, γιατί στείλατε τώρα εκτός ημερησίας να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση και να πάει σε ένα άλλο, να στεγαστεί σε ένα άλλο νηπιαγωγείο. Αυτό τι δείχνει για μας? Ότι δεν έχετε σχέδιο. Ότι θα απαντήσετε άμα θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Απάντησε ο κύριο Δήμαρχο, ο κύριο Πρόεδρο, κύριε Δέο, όποιο θέλει να απαντήσει. Αλλά για μα δείχνει ότι παίρνετε μια απόφαση στι 12 του μήνα και την ανακαλείτε στι 26. Δεν ξέρω αν μετά από πίεση των γονέων ή για κάποιον άλλον λόγο, να μα εξηγήσετε, γιατί προφανώ δεν ήταν η κατάλληλη. Συνεχίζω. Ξέρουμε, κύριε Δήμαρχε, ότι η κατάσταση στην προσχολική αγωγή με τα κτίρια είναι τραγική και τεράστια πρωταρχική ευθύνη. Και αυτό είναι γραμμένο σε όλες τις ανακοινώσεις μας και σε όλες τις τοποθετήσεις μας. Έχουν οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που δεν χρηματοδότησαν και δεν χρηματοδοτούν την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση των υπηαγωγείων. Όπως και η προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Ζέρβα που δεν διεκδίκησε τίποτα, δεν ήταν πολύ απλά στις προτεραιότητές της. Και ρωτάμε, εσάς σας ενδιαφέρει πέρα από τα λόγια? Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει, προχωρήστε τώρα για παράδειγμα τις διαδικασίες σε αυτή την πολύπαθη γειτονιά της Τούμπας που σφίζει από νέο κόσμο, από νέους γονείς. Για παράδειγμα, είναι παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε και πριν, το πάρκο για όλους που με το που άνοιξε στην προηγούμενη διοίκηση έχει απίστευτο κόσμο νέους γονείς που σειραίουν. Αυτή η γειτονιά όλη λοιπόν, και με αφορμή τον νηπιαγωγείο που μεταστεγάζεται, αυτή η γειτονιά δεν έχει νηπιαγωγείο. Ούτε στη Μαλακοπή. Αλλά στεγάζονται σε δημοτικά σχολεία, όπως το 105, στο Τενεκεδένιο δεν ξέρω κι εγώ πόσα νηπιαγωγεία έχουν πάει, σε κοντέινερ. Πάρτε πρωτοβουλία λοιπόν, διεκδικήστε να γίνει ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο. Χώρος υπάρχει κάτω από το πάρκο για όλους, στο εγκαταλειμμένο οικόπεδο του Δήμου, που ήταν νηπιαγωγείο πριν αρκετά χρόνια, στα ΤΟΛ που το καθαρίσατε τις προάλλες. Όχι. Νηπιαγωγείο ήταν, το έχει και ταμπέλα απ' έξω. Παιδικός σταθμός είναι πιο κάτω, ο Βρέφων Νηπιακός. Επειδή είναι άδειο οικόπεδο, θα λυμμένο.
Αλλά επειδή πολύ αμφιβάλλουμε ότι θα το κάνετε και μπορεί να έχετε και άλλα σχέδια, δεν ξέρω, εμείς καλούμε τους φορείς της περιοχής, την Ένωση Γονέων, τους Συλλόγους Γονέων, τους Συλλόγους των Εκπαιδευτικών, εργατικά σωματεία κλπ. Να διεκδικήσουν αυτός ο χώρος να μην χαθεί, να μην παραμείνει άλλο εγκαταλειμμένος και κλειστός για το λαό της Τούμπας, να ανεγερθεί ένα σύγχρονο ασφαλές σχολικό κτίριο για τη στέγαση των υπηαγωγείων της περιοχής. Είναι ο μόνος δρόμος για να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε αυτά που μας αξίζουν και δικαιούμαστε. Και κάτι τελευταίο για την καθαριότητα. Γιατί εγκαλέσατε τη λαϊκή συσπήρωση, γιατί λέει ότι ιδιωτικοποιείτε την καθαριότητα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω. Το ξέρετε, δεν αναφερόσαστε προφανώς εμάς, αλλά για αυτούς που μας ακούν. Εμείς δεν σας κάνουμε κριτική ότι λέγατε άλλα προεκλογικά και τώρα πράτετε άλλα. Αυτά παρατάξεις και σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που σας στήριξαν στο δεύτερο γύρο, για παράδειγμα, σπαίνοντας αυταπάτες στο λαό της Θεσσαλονίκης ότι θα αλλάξει κάτι τρομερά στην πόλη. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι αυτά που λέγατε προεκλογικά, γι' αυτό και σας κάναμε και κριτική τότε, σαν παράταξη και υποψήφιο δήμαρχο, τα υλοποιείτε πάνω κάτω. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη μας, και αυτό είπαμε και στην ανακοίνωση. Δεν μισθώνετε απλά μηχανήματα που δεν έχει ο Δήμος, κύριε Δήμαρχε, όπως είπατε και στη συνέντευξή σας και σήμερα, για να καθαριστούν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια. Ποιος θα τα λειτουργεί αυτά τα μηχανήματα, αν τα μισθώνετε? Υπάλληλοι του Δήμου? Όχι, προφανώς. Άρα αποκρύβεται ότι αυτό που αποφασίσατε είναι να δώσετε 8 εκατομμύρια ευρώ σε εργολάβο για να αναλάβει με τα δικά του μηχανήματα, με τους δικούς του εργαζόμενους, την αποκομιδή των ογκωδών, το πλήσιμο των κάδων, το μηχανικό σάρωμα των δρόμων. Αντί αυτό που διεκδικούμε εμείς και οι εργαζόμενοι, να διατεθούν αυτά τα εκατομμύρια στην ίδια την υπηρεσία της καθαριότητας, για προσωπικό, για μέσα και μηχανήματα, όπως λέγαμε και λέμε και διεκδικούμε. Αλλά φαίνεται, και μάλλον το είπατε πάνω κάτω ή δεν θέλετε να το πείτε, ότι είχατε δεσμευτεί στην κυβέρνηση προφανώς όταν σας τα έδινε αυτά τα 8 εκατομμύρια να πάνε σε εργολάβο. Για να μην παίζουμε λοιπόν με τις λέξεις, ούτε και με την νοημοσύνη αυτών που μας ακούν, αυτό, κύριε Δήμαρχε και κύριοι της διοίκησης και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι που στηρίζετε τη διοίκηση, λέγεται ιδιωτικοποίηση τομέων της καθαριότητας. Και μάλιστα καραμπινάτη ιδιωτικοποίηση, όπως και να το παρουσιάζετε εσείς, και μην επαναλαμβάνετε κάθε φορά για την αποκομιδή του μπλε και του πράσινου κάδου ότι την κάνουν υπάλληλοι του Δήμου. Προφανώς δεν θα ιδιωτικοποιήσετε σε αυτή τη φάση το σύνολο της υπηρεσίας, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν όλοι σιγά σιγά και προχωρούν, όπως κάναν και οι προηγούμενοι με τη συντήρηση των οχημάτων. Και όσον αφορά για τις ευθύνες των προηγούμενων, και επειδή βγάζετε μια μέσα εισαγωγικά, γκρίνια, μην με παρεξηγήσετε, αλλά ότι κάνουμε κριτική μόνο σε εσάς και δεν δείχνουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει, διαβάστε ευθύνες ρίχνουμε και στην κυβέρνηση που δεν χρηματοδοτεί και στις προηγούμενες διοικήσεις και του κυρίου Ζέρβα. Αρκετά σκληροί είμαστε, και την ίδια τη διοίκηση του κυρίου Μπουτάρη, η οποία έστειλε μάτους στους εργαζόμενους για να περάσει η ιδιωτικοποίηση της συντήρησης των οχημάτων. Λοιπόν, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε κριτική σε όλους τους προηγούμενους. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το εχθρικό αστικό κράτος, απέναντι στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές και του κυρίου Τζιτζικώστα και του κυρίου Αγγελούδη, που στηρίζουν, θεωρούμε, αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης, μπορούμε οι πολλοί να αντιπαρατεθούμε για τις ανάγκες μας με την καθημερινή μας πάλι διεκδίκηση μέσα από τα σωματεία μας, τους μαζικούς φορείς, για την παιδεία, την υγεία μας, για ελεύθερους χώρους και προστασία του περιβάλλοντος, για εργασία με ανθρώπινες συνθήκες και αξιοπρεπείς μισθούς, και να πετύχουμε και σήμερα μικρές νίκες, όπως για παράδειγμα οι γονείς με τα παιδιά τους και τους εκπαιδευτικούς που απέτρεψαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τη συγχώνευση κατάργηση των σχολείων τους, ή οι μεταλλεργάτες Χαλκιδικής που μέσα στο καλοκαίρι κέρδισαν αυξήσεις στους μισθούς σε αυτό το καθεστώς και διασφάλιση του οχτάωρου. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για νόμους και νομιμότητα εδώ μέσα. Διασφάλιση του οχτάωρου τους και τσαλάκωσαν τον νόμο της κυβέρνησης που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες της Νέας Δημοκρατίας και τις προθέσεις της Ελληνικός Χρυσός που ήθελαν να επιβάλλουν δεκάωρη εργασία. Με συλλογικό αγώνα λοιπόν, οργάνωση και σύγκρουση, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος και για ένα κράτος που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες των πολλών και την ικανοποίησή τους με τους εργαζόμενους που παράγουν όλο το πλούτο στο τιμόνι της εξουσίας.